Καλώ ήρθατε, φίλοι μου. Είμαι η Έφη και το Sweet Walks και σήμερα θα φτιάξουμε την πιο απολαυστική τούρτα φράουλα με επικάλυψη σοκολάτα γάλακτο. Για το παντεσπάνι μα θα χρειαστούμε 6 αυγά, 20 γραμμάρια κακάο, 150 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 150 γραμμάρια ζάχαρη. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη και το αλάτι μέσα στα αυγά και θα χτυπήσουμε με το μίξερ για 5 λεπτά μέχρι το μείγμα μας να φουσκώσει και να ασπρίσει. Θα κοσκινήσουμε το αλεύρι και το κακάο μέσα στο μείγμα των αυγών. με έναν αυγοδάρτη θα ανακατέψουμε με κινήσεις από κάτω προς τα πάνω μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Θα πάρουμε ένα ταψί με διάμετρο 22 εκατοστών και θα βάλουμε ολόγερα βούτυρο. και θα τοποθετήσουμε στη βάση του ταψιού αντικολλητικό χαρτί. Θα ρίξουμε το μείγμα στο ταψί, θα ισιώσουμε την επιφάνεια και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς στις αντιστάσεις για 25 με 30 λεπτά ανάλογα με το φούρνο. Το παντεσπάνι ψήθηκε και θα το αφήσουμε στο ταψί του για 10 λεπτά. Έπειτα θα το βγάλουμε από το ταψί και θα το αφήσουμε πάνω σε μία σχάρα να κρυώσει. Για το σιρόπι μας θα χρειαστούμε μία κούπα νερό, μία κούπα ζάχαρη και μία φλούδα λεμονιού και θα βάλουμε το σιρόπι να βράσει. Για να ετοιμάσουμε την κρέμα της φράουλας θα βάλουμε μία συσκευασία ζελέ φράουλα και ένα ποτήρι ζεστό νερό. Θα ανακατέψουμε πολύ καλά και θα βάλουμε το ζελέ στο ψυγείο για 2 με 2,5 ώρες. Το ζελέ έχει πήξει και θα ετοιμάσουμε την κρέμα. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 600 ml κρύα κρέμα γάλακτος και θα προσθέσουμε 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη. Θα χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος σε σφιχτή σαντιγί. και θα προσθέσουμε το παγωμένο ζελέ. Θα χτυπήσουμε μέχρι τα υλικά να ενωθούν καλά. Εάν θέλουμε η κρέμα μας να έχει πιο έντονο ροζ χρώμα, μπορούμε να προσθέσουμε λίγες σταγόνες κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. αφού κόψουμε το παντεσπάνι μας σε τρεις δίσκους, θα βάλουμε τον πρώτο πάνω σε μία πιατέλα και θα σιροπιάσουμε. Θα τοποθετήσουμε ένα τσέρκι για να μας βοηθήσει στο στήσιμο της τούρτας. Θα απλώσουμε επάνω στο παντεσπάνι το 1 τρίτο από την κρέμα που έχουμε ετοιμάσει. και θα επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία και για τις άλλες δύο φέτες του Παντεσπανιού. Θα ισιώσουμε καλά και την τελευταία στρώση της κρέμας και θα τοποθετήσουμε την τούρτα στην κατάψυξη για μία με μία μισή ώρα. Για την κανάζ θα χρειαστούμε 100 ml κρέμα γάλακτος και 300 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα γάλακτος. Θα τεμαχίσουμε τη σοκολάτα και θα την τοποθετήσουμε σε ένα μπολ. Θα ζεστάνουμε την κρέμα γάλακτος. και θα τη ρίξουμε επάνω στην κουβερτούρα γάλακτος. Θα αφήσουμε τη σοκολάτα για 2 λεπτά να μαλακώσει. Ύστερα θα την ανακατέψουμε και η γκανάς μας είναι έτοιμη. Θα χρειαστούμε λίγες φράουλες για να διακοσμήσουμε την τούρτα μας. Αφού τις πλύνουμε καλά και τις στεγνώσουμε, θα τις βουτήξουμε στην κανάζ που έχουμε ετοιμάσει και θα τις τοποθετήσουμε επάνω σε ένα αντικολλητικό χαρτί. Πριν παγώσει η σοκολάτα, θα ρίξουμε χρωματιστή τρούφα. Θα βγάλουμε την τούρτα από το ψυγείο και θα αφαιρέσουμε το τσέρκι. Θα γαρνίρουμε τον περίγυρο της τούρτας με την κρέμα που έχουμε κρατήσει. Με δύο σπάτουλες θα μεταφέρουμε την τούρτα σε μία σχάρα που την έχουμε ακουμπήσει επάνω σε ένα ταψί. Θα ρίξουμε επάνω στην τούρτα την κανάζ και θα την απλώσουμε να καλύψει την τούρτα ολόκληρα. αφού μεταφέρουμε την τούρτα πάλι πίσω στο δίσκο της, θα τη διακοσμήσουμε με τις φράουλες. Και τόσο εύκολα έχουμε έτοιμη την πιο απολαυστική, νόστιμη και αφράτη τούρτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.